ανοίξω σήμερα μία στουντιακή συζήτηση στο δεύτερο μέρος, προκειμένου να εστιάσουμε λίγο στις βασικές προσδοκίες των φορέων του τουρισμού με φόντο το 2023, με φόντο την τουριστική σεζόν την επόμενη, την ερχόμενη, για να είμαι πιο ακριβής. Στον απόϊχο, βέβαια, ενός απολογισμού που έγινε πριν από λίγο χρονικό διάστημα με το τέλος του 2022 και αφορούσε τα θετικά αλλά και τα αρνητικά της τουριστικής σεζόν του 2022. Μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου, κύριος Νίκος Χαλκιαδάκης. Χαλκιαδάκη, την καλησπέρα μου. Καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή χρονιά. Επίσης με υγεία. Ακριβώς με υγεία. Θέλω λίγο να εστιάσουμε, θέλω ένα γρήγορο σχόλιο. Θα πω ότι θα ξεκινήσουμε μαζί, θα πάμε και στην Εύη της Πανού προκειμένου να μας παρουσιάσει κάποια δημοσιεύματα από τον ξένο τύπο που αφορούν τον τουρισμό της Ελλάδας, τον τουρισμό της Κρήτης. Ενώ θα πραγματοποιήσουμε σύνδεση και με τα Καλάβερτα, προκειμένου να πάμε και να αναλύσουμε τον θεματικό χειμερινό τουρισμό και κατά πόσο υπάρχει βάση προκειμένου να τον αξιοποιήσουμε και εμείς εδώ. Τα πρώτα μηνύματα για την σεζόν του 2023 υπάρχουν και αν ποια είναι. Υπάρχουν, είναι θετικά. Βλέπουμε μια ροή κρατήσεων αρκετά καλή από την Αγγλία, από τη Γερμανία, που είναι οι δύο βασικές μας χώρες. Και οι άλλες χώρες δεν πάνε άσχημα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα επίπεδα του 2022. Ναι. Οπότε βαδίζουμε καλά. Και να ξέρετε ότι τα περισσότερα ξενοδοχεία έχουν δώσει αρκετές αυξήσεις. Αυξήσεις τιμολογιακές. Δηλαδή προσαρμοσμένες στην ενεργειακή κρίση. Στο περίπου. Γιατί μην ξεχνάτε ότι δεν θα έχουμε μόνο την ενεργειακή κρίση. Έχουμε και την αύξηση στα τρόφιμα και τα ποτά. Ναι. Έχουμε και μεγάλη αύξηση θα έχουμε και στο προσωπικό μας. Οπότε πάμε δηλαδή να καλύψουμε τη χασούρα του 22. Να καλύψουμε τη χασούρα του 22 και να βγούμε σε νορμάλ κατάσταση το 23. Ναι. Και να έχουμε μια καλή σεζόν, μπορώ να πω. Αν πάνε όλα καλά, ναι, θα είναι μια καλή σεζόν. Αύξηση λοιπόν στις τιμολογιακές αυξήσεις. Υπάρχει ανταπόκριση γενικά, υπάρχει γκρίνια. Ποιο είναι το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται? Γκρίνια υπάρχει γενικά πάντα από τους tour operators την ώρα που θα δώσει τη τιμή σου στα συμβόλαια. Ναι. Υπήρχε γκρίνια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει γκρίνια, υποτίθεται ότι δεν τρέχει όπως έπρεπε να τρέχει. Οι tour operators περίμεναν να τρέχει με μεγαλύτερη ταχύτητα. Εμείς όμως είμαστε ευχαριστημένοι με την ταχύτητα που τρέχει, διότι κοιτάζουμε και να έχουμε και το σωστό κοστολόγιο. Διότι όταν είσαι στο σωστό τιμολόγιο σου, ναι, μετά θα μπορείς να ανταπεξέλθεις σε άλλα προβλήματα που θα έρθουν. Μάλιστα. Όπως είναι το προσωπικό. Όπως είναι το προσωπικό. Υπήρχαν ελλείψεις πέρυσι. Πολλές. Μεγάλη δυσκολία. Πάρα πολλές. Φέτος τα αντανακλαστικά είναι πιο ισχυρά προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η έλλειψη προσωπικού. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή επειδή συζητάμε να υπογράψουμε και τη σύμβαση την τοπική, ναι, η οποία πιστεύω ότι μέχρι 15 του Γενάρη θα έχει υπογραφεί. Διαφοροποιήσεις σε σχέση με πέρυσι. Η αύξηση στο περίπου θα είναι για τα δύο χρόνια περίπου 10,5%, όπως είναι η POX, που είναι ένα καλό νούμερο. Και πιστεύω ότι ανταπεξέλθει επίσης στις ακρίβειες της αγοράς που έχουμε τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, να βάλουμε λίγο στη συζήτηση την συνάδελφο, την Εύη Σπανού, προκειμένου, κύριε Χαλκιαδάκη, να μας παρουσιάσει κάποια δημοσιεύματα των τελευταίων μηνών που αφορούν τον τουρισμό της Κρήτης, να τα σχολιάσουμε λίγο και να δούμε κατά πόσο μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις υψηλές απαιτήσεις και στον πύχη που έχει ανέβει αρκετά. Λοιπόν, Εύη. Θα ξεκινήσουμε από το 2022 και ένα δημοσίευμα από την οικονομική εφημερίδα Λεζετσό από την Γαλλία, η οποία μας δείχνει, είναι η προηγούμενη φωτογραφία, την προτίμηση των Γάλλων για το 2022. Σημειώνεται λοιπόν ότι είχαμε αύξηση 21% κατά τους 9 πρώτους μήνες, με αποτέλεσμα, αυτό ακριβώς είναι το δημοσίευμα, με αποτέλεσμα να είναι ένας πολύ καλός ιονός και για το 2023. Μαζί με την Ελλάδα σημαίνεται ότι και η Ισπανία είχε εξίσου πολύ καλά ποσοστά. Πάμε να συνεχίσουμε να δούμε τη φωτογραφία με τα καλύτερα πιάτα που την αποκαλύψαμε λίγο νωρίτερα. Είναι η λίστα του Taste Atlas, η οποία από τη μία πλευρά έχει την Ελλάδα ως τη δεύτερη καλύτερη κουζίνα στον κόσμο. Από την άλλη πλευρά, σε αυτόν τον χάρτη, ο οποίος έχει δημοσιευθεί και έχει πιάτα από ολόκληρο τον κόσμο, φαίνεται στα δεξιά ότι στην Ελλάδα
συναντάμε τα περισσότερα πιάτα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες στην Ελλάδα. Βρίσκεται λοιπόν στην 15η θέση τα παϊδάκια, ο γύρος στην 31η, το γιουβέτσι στην 36η και ο μπακαλιάρος λίγες θέσεις αργότερα στην 41η μεταξύ άλλων. Η ελληνική λοιπόν κουζίνα για ακόμα μία φορά πρωταγωνιστεί και αρκετοί είναι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να επισκεφθούν και το φετινό καλοκαίρι για να γευτούν αυτά τα ιδιαίτερα πιάτα. Και θα κλείσουμε με ένα δημοσίευμα γερμανικό, το οποίο αναφέρει ότι οι γερμανικοί συνταξιούχοι μετακομίζουν στην Ελλάδα. Επιλέγουν δηλαδή αυτόν τον προορισμό όχι μόνο για τις καλοκαιρινές είτε και τις χειμερινές διακοπές, αλλά γενικότερα έρχονται για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς ο φωτεινός ήλιος, η ζέστη και το καλό κλίμα που έχει η χώρα τους βοηθάει και τους αρέσει αρκετά. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι το θερμόμετρο που δείχνει 19 βαθμούς Κελσίου, ένα μέσο όρο τουλάχιστον για τους χειμερινούς μήνες στην Νότια Ελλάδα, είναι κάτι το φανταστικό. Μάλιστα. Εύη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κύριε Χαλιαδάκη, δίνουν όθηση αυτά τα δημοσιεύματα στις προσπάθειες που καταβάλουν φορείς, ξενοδοχείς, τουριστικοί πράκτορες, δημοσιογράφικα, κατά ψέματα, στον πολυπόθητο στόχο. Κοιτάξτε, οτιδήποτε δημοσίευμα είναι παγκόσμιο, είναι σίγουρα εφικτό. Πρέπει να το κυνηγήσεις για να έρθει. Κυνηγάμε πάρα πολύ. Γενικά όλοι κυνηγάμε. Και το Υπουργείο κυνηγάει. Μπορούμε να πούμε ότι έχει κάνει αρκετή δουλειά σε αυτό το πράγμα. Κυνηγάνε, προσπαθούν, αλλά πρέπει να ακούνε και τους φορείς, όπως το έχουν πει πολλές φορές, διότι με το να πούμε μία κουβέντα ότι ναι, εμείς θα είμαστε προορισμός και θα είμαστε ανοιχτά για το χειμώνα, δεν φτάνει. Πρέπει να κάτσουμε όλοι μαζί να δούμε πώς θα γίνει ο χειμερινός τουρισμός. Γιατί δεν έχει συμβεί αυτό μέχρι σήμερα, κύριε Χαλιαδάκη? Γιατί κάθε χρόνο λέμε πρέπει να κάτσουμε, πρέπει να εκποδίσουμε ένα σχεδιασμό, πρέπει το Υπουργείο να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες. Την τελευταία πενταετία αυτή τη συζήτηση. Υπάρχει αυτή η συζήτηση. Το θέμα είναι ότι γενικώς υπήρχε η δυσκολία των 2 χρόνων με τον COVID. Μετά άλλαξε ο Υπουργός. Στην ουσία πρέπει να. Και ο Υπουργός. Γιατί να ξέρετε ότι και οι υπουργοί που έρχονται στις θέσεις αυτές δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα. Και προπαντός το θέμα του τουρισμού, του χειμερινού. Τον προσπαθούμε τώρα. Αν θέλετε να μάθετε, από το 1994 στην Κρήτη. Είναι πάρα πολλά. Χειμερινός τουρισμός. Για το χειμερινό τουρισμό. Λοιπόν, επειδή αναφέρατε χειμερινό τουρισμό, προτείνω να πάμε σε μια πραγματικά περιοχή, την περιοχή των Καλαβρίτων, που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την αξιοποίηση των χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης τοποθεσίας. Να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Αθανάσιο Παπαδόπουλο, το δήμαρχο της περιοχής. Εν τω μεταξύ, τώρα τι βλέπουμε? Βλέπουμε το δήμαρχο της περιοχής και τον Θύμιο Τζόβολο, τον αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρίτων. Την καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα από Κρήτη. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλησπέρα από τα Καλαβρίτα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Δήμαρχε, να ξεκινήσουμε με εσάς. Καλή χρονιά να ευχηθούμε. Εδώ στο στούντιο της Κρήτη TV είμαστε και με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Χαλκιαδάκη. Και θέλουμε λίγο να εστιάσουμε στο πώς μια περιοχή μπορεί να εκμεταλλευτεί τα χαρακτηριστικά της, όπως κάνει τα Καλάβρητα, προκειμένου να καταστεί ένας χειμερινός προορισμός. Ναι, καταρχήν να πούμε καλησπέρα σε όλους τους κριτικούς, να ευχηθούμε στις οικογένειές σας χαρά, υγεία και ευτυχία, να πούμε η νέα χρονιά το 2023 να είναι μια χρονιά με αισιοδοξία και βεβαίως να έχουμε μια καλύτερη χρονιά για όλους τους Έλληνες, γιατί όλοι το ζητάμε, όλοι θέλουμε κάτι καλύτερο και παλεύουμε εδώ και πολλά χρόνια για να καλυτερεύσει η ζωή όλων μας. Από τα Καλάβρητα μιλάμε, χαιρόμαστε που μιλάμε στο σταθμό της Κρήτης. Θέλουμε να σας μεταφέρουμε από τα Καλάβρητα τις δικές μας ευχές από εδώ, έτσι, και γι' αυτό είμαστε μαζί σας απόψε. Να σας πούμε ότι ο τόπος μας αναπτύσσεται τελευταία με το χειμερινό τουρισμό ιδιαίτερα, με τη λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου στα Καλάβρητα. Φέτος έχουμε μια άλλη χρονιά, μια χρονιά χωρίς χιόνια. Έτσι και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, για μας, για τα Καλάβρητα, δεν είναι ευχάριστο, γιατί και η κίνηση ήταν κάπως μειωμένη. Όχι ιδιαίτερα, θα έλεγα. Έχουμε μια κάλυψη γύρω στο 70% με 80%. Έχουμε επισκέπτες, αλλά δεν έχουμε τόσο όσο θα θέλαμε αν είχαμε τη λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου. Βέβαια, τα Καλάβρητα είναι ένας προορισμός με τουρισμό όλο τον χρόνο, γιατί και η ιστορία και ο πολιτισμός της περιοχής εδώ, όπως θα ξέρατε με την ιστορία της πόλης,
που έχει καταστραφεί από το γερμανικό στρατό κατοχής στις 13 Δεκάτου 1943. Έχουμε αδερφοποίηση κάνει με πολλές πόλεις και χωριά της Κρήτης, όπως είναι η Διάνος, η Κάρνανος, τα Νόγια, και έχουμε φίλους εκεί. Σας επισκεφτόμαστε εκεί στις εκδηλώσεις μίμης που γίνονται και έρχονται και πάρα πολλοί οι δικοί σας από την Κρήτη στα Καλάβητα. Ο Δοντοτός Σιδηρόδρομος, η φύση, το περιβάλλον, τα μοναστήρια μας, ιστορικός τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός, πολιτισμός, όλα αυτά μας βοηθούν για να έχουμε μια καλή τουριστική περίοδο. Ναι. Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση εδώ από το 2014, μας είπε ο κύριος Χαλκιαδάκης, αναφορικά το πώς η Κρήτη, περιοχές όπως τα Νόγια, το οροπέδιο Λασιθίου, όπου πραγματικά έχουμε και χιονοπτώσεις κάθε χρόνο διαχρονικά, μπορούν να αξιοποιήσουν αυτά τα χαρακτηριστικά και να καταστούν χειμερινοί προορισμοί. Πώς μπορεί να γίνει μια αρχή? Συντονισμός τοπικών φορέων? Θα πρέπει να υπάρχει βούληση από το κεντρικό κράτος? Κοιτάξτε, να μην περιμένουμε από το κράτος. Εμείς πιστεύουμε στο συντονισμό των τοπικών φορέων. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, γιατί και το ποδήλατο βουνού και το αυτοκίνητο στο βουνό, αλλά και το περίπατο στο βουνό, που θα έλεγα, είναι δράσεις που θα τις κάνουμε χωρίς χιονοδρομικά κέντρα, χωρίς χιόνια. Πρέπει να δούμε εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Πρέπει να στραφούμε σε αυτές τις μορφές, να αξιοποιήσουμε δηλαδή την θερινή και τη χειμερινή περίοδο διαφορετικά. Έτσι λοιπόν, εκείνο που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι η συνεργασία. Πιο πολύ με τους επιχειρηματίες, πιο πολύ. Εγώ θα έλεγα ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η φιλοξενία. Δηλαδή, ο επισκέπτης θέλει καλή φιλοξενία. Θέλει καλό φαγητό, θέλει καλές τιμές, θέλει υποδοχή, θέλει υπερποίηση, θέλει ένα φιλόξενο περιβάλλον, τέλος πάντων, να πει ότι πήγα σε έναν τόπο και πέρασα όμορφα. Μάλιστα, ωραία. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να το φροντίσουμε εδώ τοπικά. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να έρθει από πλευράς κυβέρνησης. Σωστά. Πρέπει να το κανονίσουμε εμείς εδώ. Βέβαια, εκείνο που πρέπει να ζητήσουμε από την πολιτεία είναι ένα καλό, καθαρό οδικό δίκτυο. Μάλιστα. Αυτό το ζητάμε όλοι. Καθαρό οδικό δίκτυο. Δίπλα σας είναι και ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ένας νέος άνθρωπος, ο κύριος Τζόβολος. Την καλησπέρα μας, αντιπρόεδρε. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Έχει και πολλά χρόνια δημοτικός σύμβουλος ο Δήμιος. Απλά... Είναι νέος, έχει μπει στα δημοτικά πράγματα από πολύ μικρός. Μάλιστα. Από 19 ετών και έχει γι' αυτό συγκεφτεί πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Αντιπρόεδρε. Και έχει μεγάλη δραστηριότητα. Απλά εγώ αυτό που θα ήθελα να πω, γιατί εσείς ελικά το έχετε πάρα πολύ τουρισμό όλο το χρόνο και προσπαθείτε να κάνετε και κάτι παραπάνω. Δηλαδή, φανταστείτε, έχετε 6 μήνες τουρισμό, εμείς δεν έχουμε τόσο μεγάλη τουριστική περίοδος. Και μπράβο σας που προσπαθείτε να κάνετε και κάτι παραπάνω. Απλά η κάθε περιοχή έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Εσείς πρέπει να βρείτε ανθρώπους εκεί της περιοχής οι οποίοι να ξέρουν ποια αθλήματα, ποια αναψυχή, ποια οτιδήποτε κάνει σε σχέση με τη φύση σας, γιατί γνωρίζετε πολύ καλύτερα τη φύση σας, όπως ξέρουμε και εμείς τα Καλάβητα περισσότερο. Ποιο κομμάτι μπορεί να αναπτυχθεί και να σας φέρει τουρισμό. Όπως κάνετε και ένα μεγάλο, μια μεγάλη αγώνα χιονοδρομίας, ορεινού βουνού, που είναι φημισμένο σε όλο τον κόσμο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι γίνεται στην Κρήτη αυτό το πράγμα. Φανταστείτε ότι μπορούμε να το κάνουμε εμείς στα Καλάβητα και το κάνετε και εσείς στην Κρήτη. Άρα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο event. Και πιστεύω ότι πρέπει να εστιάσετε σε πράγματα τα οποία θα φέρουν κόσμο εναλλακτικά το χειμώνα στην Κρήτη για να κάνουν κάποια άλλα πράγματα, κάποιες άλλες δραστηριότητες, κάποια άλλα σπορ. Τα οποία τα ξέρετε ήδη. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρετε. Το ξέρετε. Απλά θέλει να βρείτε τον κατάλληλο άνθρωπο, τον τρελό του χωριού, γιατί εμείς το λέμε εδώ στα Καλάβητα, ο οποίος αγαπάει το άθλημα αυτό και θα θέλει να ασχοληθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Αυτό για μένα το κυριότερο. Δήμαρχε και Αντιπρόεδρε, να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά με υγεία. Σας ευχαριστούμε πολύ, τους χαιρετισμούς μας. Τους χαιρετισμούς μας και βλέπουμε τα Καλάβρετα εκεί, τα ξεχωριστά, πανέμορφος στολισμός, ξεχωριστοί άνθρωποι. Ενώ βέβαια, Μανώλη, ο σκηνοθέτης μας, για δείξε μας λίγο και την Πλαγιά Χάρος, σωστά. Η αλήθεια είναι, η Πλαγιά Χάρος, 1700 μέτρα πάνω ψηλά. Εντάξει, ξεχωριστή πλαγιά με ένα έτσι άγριο όνομα. Χάρος. Πρόεδρε. Το θέμα είναι το εξής, ότι δεν μπορούμε να βάλουμε τα Καλάβρητα το ίδιο με την Κρήτη. Η Κρήτη είναι ένας άλλος προορισμός, η Κρήτη είναι μεγάλη. Ναι. Η Κρήτη για να ανοίξει θέλει συντονισμό. Οι μονάδες της Κρήτης είναι τεράστιες. Σωστά. Προσαρμοσμένες όμως στη φιλοξενία.
των ξένων και το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Και μην ξεχνάμε ότι πολλά ξενοδοχεία δεν είναι εφικτό να δουλέψουν το χειμώνα, διότι δεν μπορούν να δουλέψουν, διότι έχουν πάρα πολλές, οι περισσότεροι χώροι είναι έξω. Σωστό. Και είναι δύσκολο να δουλέψουν. Τι μας είπαν όμως οι άνθρωποι, Πρόεδρε? Φιλοξενία από τη μία και συνεργασία φορέων από την άλλη, και βέβαια υπό τη σκέπη ενός ανθρώπου, ενός συντονιστή, ο οποίος θα γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα του χειμερινού τουρισμού. Ναι. Έχει γίνει αυτό. Εγώ θα σου πω κάτι. Έχω πάει στα Καλάβρητα, έχω δει πώς δουλεύουν και έχω κάτσει και 4 μέρες για να δω τι γίνεται εκεί. Η μεγαλύτερη μονάδα έχει 45 δωμάτια. Υπάρχουν τέτοια 10 ξενοδοχεία, ναι, και υπάρχουν και άλλα 15, 20 με 20 δωμάτια. Δηλαδή όσο έχει ένα ξενοδοχείο δικό μας, ναι, είναι όλα τα Καλάβρητα. Σωστό. Δηλαδή αν πάρουμε το Litos Beach στη Χερσόνησο, το οποίο έχει 2.150 δωμάτια, μαζί το Litos Beach, Litos Mare, είναι όλα τα Καλάβρητα. Δεν συγκρίνομαι τουρισμό με τουρισμό. Ναι, αλλά φαντάζομαι όμως ότι μία πρόταση πρέπει να πέσει. Μία πρόταση και ήταν φέτος να μείνει ανοιχτός αυτός ο επιχειρηματίας, γιατί είχε και τα τένις πριν και μετά, και ήταν να μείνει με ένα ταξιδιωτικό γραφείο από την Ολλανδία που θα έκανε 2 πτήσεις τη βδομάδα. Τελικά δεν συμφωνήσαν στο τέλος την τιμή. Δηλαδή έχει γίνει. Έχει γίνει μια προεργασία. Μια προεργασία, ναι, γίνεται. Ας ξεκινήσουμε στη γενική προεργασία και στην πρόθεση ορισμένων επιχειρηματιών να συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια και το χειμώνα. Εμείς πρέπει να το δούμε ως εξής. Για να ξεκινήσουμε, πρέπει να αφήσουμε ένα προορισμό της Κρήτης. Ας πούμε, θα μείνει η Αμουδάρα για μένα. Τη λέω που είναι κοντά στο Ηράκλειο. Μπορεί εύκολα ο πελάτης να πάει στο Ηράκλειο. Έχει καλές μονάδες η Αμουδάρα, δηλαδή μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 10.000 κόσμο και είναι μεγάλος ο κόσμος. Είναι πολύς ο κόσμος 10.000 όταν έρθει τόσος κόσμος να φιλοξενηθεί μια φορά. Αλλά όταν γίνει μια αρχή, μετά θα πάμε παρακάτω. Αλλά πρέπει να γίνει η αρχή. Η αρχή πώς θα γίνει? Να επιδοτηθούν οι πτήσεις από την κυβέρνηση, αυτό πρέπει να γίνει από την κυβέρνηση. Να επιδοτηθούν κάπως τα ξενοδοχεία που θα μείνουν ανοιχτά. Αντί να έχουμε επιδότηση ανεργίας, να έχουμε επιδότηση εργασίας. Ναι. Το έχουν πει αρκετά. Έρχεται μια επιδότηση της εργασίας τώρα, για τους ανέργους βέβαια. Ναι, αλλά είναι καλό να επιδοτούμε τις εργασίες που μένουν ανοιχτά και δίνουν αυτό το, ναι, το έργο το χειμώνα. Εγώ να πω, Πρόεδρε, επειδή με ενημερώνουν πάνω οι συνάδελφοι ότι υπάρχουν κάποιοι εκπρόσωποι φορέων του τουρισμού που θέλουν να παρέμβουν στην εκπομπή. Υπάρχει έτσι μια πίεση από το χρόνο, πρέπει να κλείσουμε σε 2-3 λεπτά. Εγώ πραγματικά δεσμεύομαι να αφιερώσουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τις επόμενες μέρες πάλι για το χειμερινό τουρισμό και για αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουμε και δεν τα έχουμε εκμεταλλευτεί τις επόμενες ημέρες. Δεν θέλουμε να βγει κάποιο στον αέρα. Θα βγούμε, θα τα ξαναπούμε και ο κ. Καλιαδάκης μάλιστα θα παρέμβει ξανά μέσα στην εβδομάδα και το επόμενο διάστημα. Απλά έχουμε 2-3 λεπτά για να κλείσουμε. Οπότε, το κλίμα είναι θετικό? Το κλίμα είναι θετικό. Είναι θετικό αυτή τη στιγμή. Θέλουμε τον κόσμο να γυρίσει στα ξενοδοχεία. Θα έχουν τις ανάλογες, ναι, αυξήσεις αυτή τη χρονιά. Ναι. Οπότε πιστεύω ότι πρέπει ο κόσμος να δώσει μια όθηση στα ξενοδοχεία, μάλιστα, να πάμε πάλι ξανά μπρος. Λοιπόν, κύριε Χαλιαδάκη, να σε ευχαριστήσω θερμά.